Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, εδώ τον Άγιο Στέφανο, μετά τον προπονητή Γιάννη Μαγκίνη, τον πρόεδρο Δημήτρη Μακρύ, έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που όταν λέμε Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου, λέμε και Κοσμάς Λεπατατζής. Πόσα χρόνια, κύριε Κοσμά? 40 χρόνια, υπηρετώ την ομάδα από πολλά, από πολλά πόστα, πολλά χρόνια πρόεδρος. Ο Δημήτρης ο Μακρύς τώρα ήταν ο αντιπρόεδρος επί σειρά ετών. Έπρεπε κάποια στιγμή και εγώ να πάρω κάποια σύνταξη, να ανέβουν οι νέοι παράγοντες, όπως είπατε και προηγουμένως. Και οι νέοι παράγοντες, τους κρίνουμε να πούμε, εντάξει, ο Δημήτρης ήταν δίπλα μου πολλά χρόνια. Πιστεύω θα πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε και εσείς με την εμπειρία σας. Είμαι δίπλα στην ομάδα εγώ πάντα. Έχουμε μια πολύ ισχυρή διοίκηση, την οποία έχω κατορθώσει και έχω φτιάξει μια πολύ ισχυρή διοίκηση. Εδώ είμαστε αγαπημένοι όλοι με την ομάδα. Δεν υπάρχει στον Άγιο Στέφανο, δεν ξέρω στις άλλες ομάδες, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Είναι όλοι με την ομάδα. Κόσμος, παράγοντες κτλ. Εγώ σαν πιο παλιός παράγοντας που είμαι ο αρχαιότερος και της Εψανά ο αρχαιότερος, δίνω κάποιες σωστές κατευθύνσεις και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Το όνειρό μου ήταν να δω την ομάδα κάποια στιγμή στη Γάμα Εθνική. Είχα προσπαθήσει πάρα πολλά χρόνια στο παρελθόν. Στο παραπέντε δεν ανέβηκα. Πιστεύω φέτο όμως... Γίναν κάποια λάθη. Τι έφταξε δηλαδή, κύριε Κοσμά? Πάντα από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Γίνανε κάποια λάθη. Αυτά τα λάθη προσπάθησα εγώ με την εμπειρία μου να τα διορθώσω. Αυτό είπα και στα νέα παιδιά της διοίκησης και στον κύριο Παπαναστασίου και στον Δημήτρη το Μακρύ και στον Φώτη το Νικολόπουλο. Κρατήσαμε τον προπονητή το Γιάννη το Μαγκίνα. Τα λάθη μας του παρελθόντος, επειδή μπορεί πρέπει να κάνουμε, ήταν ότι κάποια αλλάζαμε συνέχεια παίχτες. Φέτο λοιπόν είπαμε ότι από τα λάθη μας μαθαίναμε και με ακούσανε τα παιδιά, κρατήσαμε το βασικό κορμό της ομάδος. Φύγανε τρεις μόνο παίχτες. Τρεις παίχτες. Κρατήσαμε όμως το βασικό κορμό της ομάδος, δηλαδή τους 16-17, και πάνω εκεί χτίσαμε και αυτό που μας έλειπε, πήραμε έμπειρα παιδιά. Όχι μόνο έμπειρα, κύριε Κοσμά, για τα δεδομένα της αλφα κατηγορίας είναι πολύ καλές μεταγραφές. Προσεγμένες. Τώρα κλείσαμε και ότι από ό,τι είπε και ο Δημήτρης ο Μακρύς και δύο μικρούς και το ρόστερο μας είναι κομπλέ. Πιστεύω το όνειρό μας φέτο να πραγματοποιηθεί. Η Δημοτική Αρχή είναι δίπλα μας, οι φίλαθλοι μας στηρίζουν την προσπάθεια και είμαστε όλοι ενωμένοι. Παράπονα έχετε, κύριε Κοσμά? Παράπονα όχι. Όχι, προσπαθούμε. Άμα έχεις, κοίταξε να δεις τώρα, να μην λέμε, να μην πω τις παροιμίες, όταν έχεις καλή ομάδα δεν σου φταίει ούτε η διαιτησία, ούτε η Εψανά, ούτε τίποτα. Έχεις καλή ομάδα, προχωράς. Αυτό πιστεύω και εγώ, αυτό με έχει διδάξει η εμπειρία μου και από την εμπειρία μου τη σειρά ετών τα βάλαμε κάτω τώρα. Με μολύβι και χαρτί, νοικοκυρεμένα, και κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τέλος πάντων κάποια στιγμή να ανέβει και αυτή η ομάδα. Διότι ομάδα στα Βόρεια Προάστια δεν υπάρχει στη Γάμα Εθνική. Κάποια στιγμή πρέπει να ανέβει ο Άγιος Στέφανος, έχει ιστορία 70 χρόνων, είναι από το 1950. Ωραία. Εμείς σαν Βέρια Άγιος Στεφανιώτες, γιατί ήταν ο πατέρας μου, ο παππούς μου, όλοι να πούμε. Αυτό είναι το όνειρό μας και η ιστορία μας είναι ο Ολυμπιακός Αγίος Στεφάνου και την αγαπάμε πολύ την ομάδα. Ωραία. Τι λέει τώρα ο Κοσμάς Λεπατατζής στους φιλάθλους του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου? Να έρχονται εδώ, να γεμίζουν το γήπεδο, να είναι δίπλα σας, ακόμη περισσότερο. Οι φιλάθλοι και στο παρελθόν έχουν δείξει ότι πάντα στηρίζουν την προσπάθειά μας και από ό,τι ξέρετε στο ποδόσφαιρο είστε, άμα η ομάδα πηγαίνει καλά, είναι και ένα κίνητρο και για αυτούς. Τώρα υπάρχει γενικά στην πόλη μας ένας μεγάλος ενθουσιασμός, γιατί ακουστήκαν οι ενισχύσεις που κάναμε, οι κινήσεις που κάναμε, και δείχνουν, και θα μου πεις ότι είναι φιλικά, δεν έχει σημασία, δύο φιλικά πέσαμε, κερδίσαμε το Μαραθώνα που ήταν η ομάδα της κατηγορίας μας με 5-1 και σήμερα το Μοσκάτο που είναι ομάδα Γάμα Εθνικής. Γάμα Εθνικής και μία από τις πολύ καλές ομάδες της Γάμα Εθνικής, έτσι. Και δείξαμε και το διαπιστώσατε και εσείς πολύ καλά στοιχεία. Πολύ καλή εμφάνιση σήμερα. Γιατί μια ομάδα όταν κάνει πρωταθλητισμό πρέπει οπωσδήποτε να έχει βάθος. Χωρίς βάθος δεν γίνεται πρωταθλητισμός. Αυτό ίσως μας έλειπε ένα από τα λάθη μας και στα προηγούμενα έτη. Και εκείνα με το γάλα που λένε. Έτσι. Τώρα πιστεύω όμως ότι θα τα κατορθώσουμε και θα είναι το όνειρό μας πραγματικότητα. Να το χαρώ κι εγώ, γιατί μετά από 40 χρόνια είναι η επιθυμία μου να δω την ομάδα μου στην Γάμα Εθνική.
Ωραία. Κύριε Κοσμά, με την πολύχρονη εμπειρία σας, πώς κρίνετε τη διοργάνωση των πρωταθλημάτων της ΕΨΑΝΑ, ποια προβλήματα υπάρχουν και τι μπορούν να γίνει για να βελτιωθούν κάποια προβλήματα που υπάρχουν, να λυθούν. Κοίταξε να δεις. Λόγω της πανδημίας γίνανε κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά το πρωτάθλημα. Δηλαδή, δύο όμιλοι με play-off, με play-out και τα λοιπά. Τα play-off μας ενδιαφέρουν μας. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας, δεν το έχουμε ξαναζήσει. Πιστεύω, τι να σου πω τώρα, οι καταστάσεις αναγκάσανε και την Ένωση και να μειώσουν τις αγωνιστικές από τα λεγόμενά τους, να γίνει αυτό το μοτίβο, να πούμε, του πρωταθλήματος. Θα δούμε. Γιατί έχουν ενισχυθεί και οι υπόλοιπες ομάδες. Πάντα, κοίταξε να δεις, άμα μιλήσεις με 3.000 εραστεχνικά σωματεία και όχι μόνο στην Ελλάδα, όλοι όταν ξεκινάνε ότι λένε ότι θα πάμε για πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα όμως είναι ένας μαραθώνιος, θέλει μεθοδικότητα, θέλει δουλειά, οργάνωση κτλ. Έχουμε έναν έμπειρο προπονητή, τον Γιάννη τον Μαγκίνα, ο οποίος είναι δοκιμασμένος. Με τον Γιάννη τον Μαγκίνα στο παρελθόν και με τον Δημήτρη τον Μακρύ που ήταν δίπλα μου αντιπρόεδρος κτλ. Κάναμε τον ΤΑΒ. Τότε ήταν, αν θυμάστε, ενώ πήραμε πρωτάθλημα, ήταν η διαδικασία των μπαράζ. Δεν τα καταφέραμε στα μπαράζ, πέσαμε άλλες ενώσεις. Και γι' αυτό τώρα ο Γιάννης είναι ένας δοκιμασμένος προπονητής, τον εμπιστευόμαστε, είναι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα, τον είχα από πολλά χρόνια εγώ και είναι κοντά μας. Είναι και πάνω απ' όλα είναι και φίλος μας και πολύ καλός προπονητής. Είναι δεμένος, δηλαδή συνδέεται το όνομά του με την Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου. Ωραία. Και ο γυμναστής επίσης, ο Γκόγκιζας, ο Βαγγέλης ο Γκόγκιζας, και που πέρσι τον έφερε, ήταν επιλογή του Γιάννη του Μαγκίνα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και βοηθός του και γυμναστής. Και να σας πω ότι επειδή από πέρσι ξεκινήσαμε μια πολύ σωστή δουλειά, το αποδεικνύει ότι τα παιδιά με μια κουβέντα, ο περσινός κορμός παρέμεινε στην ομάδα. Αυτό σημαίνει πολλά. Για τις ακαδημίες, κύριε Κοσμά, θέλατε να πείτε μια κουβέντα. Οι ακαδημίες έχω περάσει από πολλά στάδια. Φέτο τις έχω αναλάβει προσωπικά εγώ, να πούμε, γιατί πρέπει να τις οργανώσω. Και έχω κάνει μια κίνηση με έναν έμπειρο, τον Νίκο τον Πετρίτσι, που είναι και στις ακαδημίες της Άνοιξης, επειδή τους φιλοξενούμε και στο γήπεδό μας. Και θα τις αναλάβει τις ακαδημίες ο Νίκος ο Πετρίτσης και πιστεύω ότι θα πάμε καλά και στις ακαδημίες. Γιατί είναι πολύ βασικό να έχεις παιδιά δικά σου, να βγαίνουν σιγά σιγά παιδιά δικά σου. Πόσα παιδιά έχεις, κύριε Κοσμά, στις... Είχαμε γύρω στα 100 παιδιά. 100 παιδιά. Γιατί η ακαδημία είναι το α και το ω. Ένα ερασιτεχνικό σωματείο, από ό,τι ξέρετε, δεν μπορεί να πληρώνει 25 παίχτες. Είναι αδύνατο. Έτσι, ό,τι και αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει υπερπροσπάθεια, έχουμε στερηθεί τα πάντα για να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί το όνειρό μας και θα γίνω κι εγώ χαρούμενος μετά από 40 χρόνια προσφορά σε αυτή την ομάδα διοικητικά. Καλή σεζόν πάνω απ' όλα, υγεία κύριε Κοσμά, και εύχομαι να πραγματοποιηθεί το όνειρο της ανόδου. Εμείς θα είμαστε εδώ, δίπλα, θα παρακολουθούμε τους αγώνες και εύχομαι... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πιστεύω ότι το όνειρό μου θα γίνει πραγματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.